Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, και από τη σημερινή εκδήλωση το ΚΚΕ καλεί όλους εσάς να δώσουμε μαζί τη μάχη των ευρωεκλογών για να δυναμώσει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες αλλά και στους δρόμους της διεκδίκησης. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα πιάσει τόπο λαϊκή δυσαρέσκεια που ολοένα και δυναμώνει. Μόνο έτσι θα μπει φρένο στα πολεμοκάπηλα σχέδια των υπεριαλιστών. Σήμερα το ξέρουν πια όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμαχία των μονοπωλίων. Μία διακρατική υπεριαλιστική ένωση είναι αντίπαλος των λαών και δεν μπορεί να αλλάξει προς όφελός τους. Γίνεται μόνο χειρότερη. Πού είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα διασφάλιζε την ειρήνη στην Ευρώπη, αλλά και θα εργαζόταν για την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή μας? Ακριβώς το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει. Αφού όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλούν για την ειρήνη, όπως έλεγε ο Μπρέχτ, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Ούτε καν έχει στεγνώσει το μελάνι από τις τελευταίες αποφάσεις της έκτακτης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σηματοδοτούσαν την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών στη σύγκρουση με την Ουκρανία, και η Γαλλία στέλνει τα πρώτα της στρατεύματα στην Ουκρανία, δίνοντας μια ανεξέλεκτη τροπή στην υπεριαλιστική σύγκρουση. Αποφάσεις που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης, με τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων αστικών κομμάτων, αλλά και την υπογραφή της γερμανικής κυβέρνησης. Παράλληλα, και μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι κυβερνήσεις και τα αστικά κράτη βρίσκουν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να φορτώσουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Ενώ η γερμανική κυβέρνηση από τη μία κλιμακώνει τις πολεμικές εξοπλιστικές της δαπάνες για τα ανατοϊκά σχέδια δισεκατομμυρίων ευρώ, ενισχύει με δισεκατομμύρια την Ουκρανία, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Από την άλλη, καταγράφεται ότι η ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών στη χώρα αυτή αυξάνεται από το 2023 με ρυθμούς ρεκόρ, μεγαλύτερους από ποτέ άλλοτε. Μόνο το 0,1% κατέχει στη Γερμανία το 20,4% του πλούτου αυτής της χώρας, ενώ το φτωχότερο 50% όλου του πληθυσμού, μόλις το 1,3%. Αυτός είναι λοιπόν ο παράδεισος τους, φίλες και φίλοι. Και αν ναι, για ποιον είναι παράδεισος? Αυτές είναι οι πολυδιαφυζόμενες αξίες τους όταν τα όπλα τους σκοτώνουν παιδιά και αμάχους στην Παλαιστίνη και σε όλο τον κόσμο. Εμείς ούτε περιμέναμε, ούτε περιμένουμε. Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα κάνουν και ότι οι αχόρταγοι κάτι θέλουν να δώσουν. Και σε αυτούς ακόμα που σήμερα, 32 χρόνια μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, ελπίζουν ότι οι λύκοι θα τους ταΐσουν αντί να τους καταβροχθήσουν, τους λέμε για άλλη μια φορά ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λυκοσυμμαχία του κεφαλαίου και δεν αλλάζει. Και τους καλούμε σε μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση να σπάσουμε μαζί με το ΚΚΕ τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, την Ευρώπη των λαών. Να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο και το σύνθημα που γράφει πάνω «Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε». Καλή αντάμωση λοιπόν, φίλες και φίλοι, στους αγώνες που έρχονται, οι οποίοι θα είναι πιο δυνατοί, πιο ελπιδοφόροι, θα είναι αγώνες που θα ανοίγουν προοπτική. Αυτά τα μηνύματα έρχονται από τα σωματεία και τις αρχαιρεσίες σε συνδικαλιστικά όργανα, τις πρωτομαγιάτικες πορείες, από τους μεταναστευτικούς φορείς. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των μελών και φίλων του κόμματος. Δουλειά βασανιστική, με αργά αλλά σταθερά βήματα. Καλή αντάμωση λοιπόν και στις κάλπεις της 9ης του Ιούνιου με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.